όνειρων την πατρίδα, λάθος δείχνει η πηξίδα. Στου πολιτισμού το λίκνο βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανολευκή ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μια να κόψεις. Έλα, μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σε φέρει, και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, Focus 8-11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Επιστρέψαμε στην κανονική μας την ώρα, την παραδοσιακή. Λίγο πιο normal τα πράγματα. Όχι ότι ξυπνάμε και πολύ αργότερα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, καθότι έχει επιστρέψει ο. Ο Ερμές είναι αυτός που είχα απέναντί μου. Κάτι μου θυμίζει τον Κώστα, αλλά. Σε βλέπω λίγο πιο extra large, σε βλέπω λιγάκι. Τι έγινε, καλά πέρασε. Ναι, έτσι λίγο φάρδινα, πάχινα. Ναι, ναι, μαύρισε, πάει. Μαύρισα. Με τονίζει και τον μπλουζάκι τώρα. Α, τον μπλουζάκι τώρα. Τον μπλουζάκι τώρα. Πήγε στο Βόλο και έφαγε τον Μπέο. Τι έκανε. Πήγα στο Βόλο. Τον Μπέο δεν τον. Ούτε καν τον είδα τον Μπέο. Αυτό σου λείπει να τον έβλεπε κιόλα. Αλλά ναι, φάγαμε. Φάγατε. Φαίνεται. Καλημέρα Κώστα, καλώς ήρθες και εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο λοιπόν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα να έχουμε και καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι, διότι η χριστιανική ορθόδοξη χρονιά
είναι, ξεκινάει 1η Σεπτέμβρη. Εντάξει, και όχι 1η Ιανουαρίου. 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή της Ινδίκτου. Εντάξει, είναι ουσιαστικά, δηλαδή αν η πρώτη, να ξέρετε, η 1η Ιανουαρίου είναι και αυτή δυτικόφερτη. Δυτικόφερτη ως ξεκίνημα της χρονιάς, το νέο έτος. Το νέο έτος επί αιώνες ολόκληρους ήταν η 1η Σεπτεμβρίου, η πρωτοχρονιά δηλαδή της Ορθοδοξίας, και όχι η 1η Ιανουαρίου. Αν το σκεφτείτε, 1η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί το ξεκίνημα της χρονιάς. Γύρισε ο Ερμές καταρχάς, καταλαβαίνετε. Άρα, ναι, δύο έχουμε σήμερα. Απλά επειδή χτες ξεκίνησε, να πούμε ξανά καλή εβδομάδα, καλό μήνα και χρόνια πολλά, ορθόδοξα χρόνια πολλά, διότι ο Σεπτέμβρης, η 1η Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί την έναρξη ενδεχομένως και της σχολικής χρονιάς σε λίγες ημέρες. Τελειώνουν οι διακοπές για τους περισσότερους από εμάς, όσους πήγανε διακοπές. Είναι τότε που ξεκινάνε οι γεωργικές εργασίες, ο τρίγος, τα αργώματα, τα σπαρσίματα κτλ. Τότε ξαναγυρίζουμε στη δουλειά. Οπότε είναι ένα ορόσημο της ζωής. Και αν σκεφτείτε λιγάκι τι ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, δεν θα βρείτε τίποτα που ξεκινάει 1η Ιανουαρίου. Απλά είναι μία ακόμα απόδειξη ότι το δυτικό ημερολόγιο επέβαλε λοιπόν αυτή την ημερομηνία. Οπότε για μία φορά θα πω κι εγώ καλή μας χρονιά να έχουμε, καλή χρονιά να έχουμε, και ραδιοφωνικά να είμαστε γεροί και δυνατοί για να συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε όλα τα κακώς κείμενα, τα οποία πιστέψτε με είναι πάρα πολλά και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ορθόδοξα λοιπόν, τώρα που πω ορθόδοξα, το βίντεο το είδες ρε εσύ, το καινούριο με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη? Ποιο? Στον, που μάλλον με υγειονομικό. Ποιο μάλλον, εντάξει, τον έχουν περάσει πυρονοκορδέλα όλοι οι υγειονομικοί. Όλοι οι υγειονομικοί τον έχουν περάσει πυρονοκορδέλα. Κλείστο αυτό το πράγμα πίσω. Σαν. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Κλείστο. Θα πάρει από μένα δροσιά. Λοιπόν, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τον περνάνε πυρονοκορδέλα οι υγειονομικοί. Τον ξεφτιλίζουν. Και καλώς τον ξεφτιλίζουν, διότι αυτό δεν είναι υπουργός υγείας. Αυτός είναι υπουργός καταστροφής δημόσιας υγείας, όπως γενικότερα υπουργοί καταστροφής και πρωθυπουργό καταστροφής έχουμε στην Ελλάδα, τον Μητσοτάκη. Πήγε να κάνει το σταυρό του λοιπόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και κοίτα να δεις πώς έκανε το σταυρό του Άδωνης ο Γεωργιάδης. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο γίνεται αυτοί οι άνθρωποι κάνουν έτσι σταυρό? Έτσι γίνεται ο σταυρός μας? Έτσι γίνεται ο σταυρός μας? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό ούτε μπουζούκι δεν είναι αυτό το πράγμα. Ούτε μπουζούκι δεν είναι αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα, ο σταυρός γίνεται έτσι, ρε εσύ, Κώστα? Έτσι κάνουμε σταυρό? Έτσι κάνουμε σταυρό? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ούτε να κάνουν το σταυρό τους δεν ξέρουν. Κάνει. Δηλαδή ο σταυρός είναι Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Ντρέπεστε ρε να κάνετε το σταυρό σας? Δεν μπορείτε? Γιατί το δεν ξέρετε, δεν μπορώ να το πω ότι δεν ξέρετε ή ξεχάσατε να κάνετε το σταυρό σας. Αν δεν μπορείτε να κάνετε το σταυρό σας για κάποιο λόγο, βγείτε να μας το πείτε. Ανεξιδρισκεία έχουμε. Δεν κακό, αλλά μη μου παίρνεις να μου φυλάς την εικόνα Ρεσιάδων και ο Μητσοτάκης κάνει τα ίδια. Και ο Μητσοτάκης κάνει τα ίδια. Και όλη την οικογένεια κάνουν τα ίδια. Κάνουν σταυρό, άλλος κάνει με τα δύο χέρια, άλλος κάνει λες και είναι μαντολίνο. Ρε μην κάνετε καθόλου. Αν είναι να προσβάλλετε κατά αυτόν τον τρόπο την Ορθοδοξία χωρίς να ξέρετε να κάνετε το σταυρό σας. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι, Κώστα. Σε βλέπω και θέλεις γυμναστική. Εγώ. Ναι. Θέλω. Θέλεις γυμναστική. Θέλεις γυμναστική και ευτυχώς έχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ευτυχώς έχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Διότι, παιδιά, να ξέρετε, τώρα που είπα ότι ξεκινάει και η χρονιά, έρχεται νομοσχέδιο για υποχρεωτική γυμναστική. Τι? Αλήθεια. Βέβαια, αλήθεια. Διότι εδώ στο Focus FM μόνο αλήθειες λέμε. Συνήθως. Καμιά φορά λέμε και κάτι για να. Υποχρεωτική γυμναστική, αδερφιά Φάλτο. Έχει πει ο Μητσοτάκης για τη γυμναστική. Τα ωφέλη της γυμναστικής. Για βάλα να το ακούσουμε λίγο. Το Μητσοτάκη, το παλικάρι μας, τι λέει για τη γυμναστική το παλικάρι αυτό. Και να τα βλέπεις εσύ να τα ακούς, γιατί σε βλέπω λίγο extra large. Να αθλείτε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική μας υγεία. Να μην καπνίζουμε. Να μην πίνουμε πολύ τουλάχιστον. Να τρώμε καλά και να γυμνάζομαστε. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να αθλείτε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική μας υγεία. Να τρώμε καλά και να γυμνάζομαστε. Κατάλαβες? Και ξέρεις πώς θα γυμναζόμαστε? Υποχρεωτικά. Λοιπόν, άκου να δεις τι βίντεο βρήκα. Βρήκα ένα βίντεο, ένας τύπος έχει πάει κάτω από μια ανεμογεννήτρια. Και έτσι πως κάνει η σκιά που γυρίζει ο Έλικας. Ο άλλος πηδάει πάνω από τη σκιά. Κατάλαβες, είναι κάπως έτσι. Δηλαδή, θα γυμναζόμαστε έτσι. Θα πηγαίνουμε κάτω από τις ανεμογεννήτριες. Θα βάζουμε. Αυτό είναι η υποχρεωτική γυμναστική, έρχεται από το Μητσοτάκη. Βλέπεις, τσουπ, τσουπ, πηδάει. Το βλέπεις πώς γίνεται?
Έτσι θα χάσεις κιλά. Αυτό ανεβάζει παλμούς, σε βοηθάει και θα αδυνατήσεις. Κατάλαβες. Θα πηγαίνεις, απλά πρέπει να βρεις μια ανεμογεννήτρια. Πόσο δύσκολο είναι να βρούμε μια ανεμογεννήτρια, ρε παιδιά, αφού έχει γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Δες το να. Ωραίος ο τύπος. Πάει και πηδάει κάτω από τις ανεμογεννήτριες. Σκινάκι. Αυτό είναι κάρντιο. Κάρντιο, κατάλαβες. Ναι, ναι, είναι, βοηθάει, ρε παιδί μου, και ανεβάζει τους παλμούς και πέφτει το, πέφτουν τα κιλά. Υποχρεωτική γυμναστική, by Μητσοτάκης. Τώρα εγώ τα λέω, αλλά μην με ακούνε και το εφαρμόσουν κιόλας. Μην με ακούνε και το εφαρμόσουν. Λοιπόν, μηνύματα στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. Έχουμε μια πολύ πολύ γεμάτη εκπομπή. Να πω κιόλας, καθότι 1η Σεπτέμβρη είναι μια ημέρα ορόσημο, είναι μια ημέρα όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε και εμείς εδώ δεν ξεχνάμε τους υγειονομικούς σε αναστολή, οι οποίοι 1η Σεπτέμβρη μπήκανε σε αναστολή το 2021 από την υγειονομική χούντα των Μητσοτάκη, Πλεύρη και πάει λέγοντας. Δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτούς. Την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται θα έχω συνεντεύξεις με υγειονομικούς οι οποίοι πρωτοστάτησαν την περίοδο εκείνη και βγήκανε μπροστά για να μην την πατήσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Και θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν σοβαρές, σοβαρότατες εξελίξεις, τις οποίες θα πρέπει να μελετήσουμε και να προσέξουμε πάρα πολύ προσεκτικά, διότι πλέον έχουν περάσει, έχει περάσει ικανό χρονικό διάστημα, έχουν μελετηθεί αυτά τα γενετικά τροποποιημένα σκευάσματα και πιστέψτε με, τα ευρήματα, δεν θέλω να μπω εγώ στη διαδικασία, γιατί αν μπω εγώ στη διαδικασία να λέω 5 πράγματα, τότε μας κυνηγάει το εσουρού και πρέπει να πληρώνουμε και να κάνουμε. Εμείς εδώ είμαστε ένα ραδιόφωνο το οποίο είναι στο μάτι του κυκλώνα και το ότι λέμε την αλήθεια και λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε, πιστέψτε με, έχει κόστος αυτό. Έχω να σας πω λοιπόν ότι αυτή η ιαπωνική μελέτη, την οποία την έχουμε πει εδώ και ένα μήνα, είναι πάρα πολύ σοβαρή σε ό,τι έχει να κάνει με τα ευρήματά της, και εκατοντάδες επιστήμονες σε όλο τον πλανήτη έχουν συνηγορήσει στο γεγονός ότι πρέπει να έχουμε απαντήσεις για όλα όσα συμβαίνουν στην ανθρώπινη υγεία, και δεν είναι μόνο η αυξανόμενη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες, είναι διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με αυτοάνωση, έχουν να κάνουν και με θέματα γονιμοποίησης, έχουν να κάνουν όλα αυτά. Θα πρέπει επιτέλους να τοποθετηθούν οι επιστήμονες και να πούνε την αλήθεια στους πολίτες και να πούνε ποιος είναι ο λόγος όπου υπάρχουν αυτές οι παρατηρήσεις από συναδέλφους τους επιστήμονες. Εντάξει, και όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Και τα έχουμε μπροστά μας και χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν μπροστά και να τα πούνε. Όχι να το παίξουν κότες λυράτες. Και αν κάποιοι δεν το έπαιξαν κότες λυράτες, ήταν η υγειονομική αναστολή. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 3 χρόνια από τις παράνομες αναστολές εργασίας των υγειονομικών υπαλλήλων, οι οποίοι δεν υπέκυψαν στην υποχρεωτικότητα, δεν υπέκυψαν στην επιβολή και δεν υπέκυψαν στον υγειονομικό απολυταρχισμό του συστήματος, και εμείς οφείλουμε σε αυτούς να τους ευχαριστήσουμε και να τους πούμε ότι δεν ξεχνάμε τίποτα από αυτά τα οποία έκαναν και θα επενδύσουμε στον αγώνα εκείνο παρακάμπτοντας τα όποια λάθη. Γιατί λάθη γίνονται. Και γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κάτι. Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Που από μόνο του είναι ένα τεράστιο λάθος. Άρα λοιπόν δεν ξεχνάμε για τους αγώνες που έδωσαν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021 και ακόμα τους αγώνες που ακόμα και σήμερα δίνουν 2 Σεπτεμβρίου 2022. Ένα από τα θέματα λοιπόν των ημερών, μιας και λέω για 1η Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η περιβόητη εθνοσυνέλευση, την οποία δυστυχώς πολλοίς κόσμος έφαγε το παραμύθι, πολλοίς κόσμος στο διαδίκτυο, διότι στην πράξη φάνηκε ότι δεν το έφαγε πολλοίς κόσμος το παραμύθι. Να κατέβουμε, λέει, να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας. Να πάμε στο Σύνταγμα και να ζητήσουμε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάρουμε τα κλειδιά της Βουλής, του Μαξίμου, του Προεδρικού Μεγάρου, και να ορίσουμε αντιπροσωπείες σε όλη την Ελλάδα, και θα πάμε μπροστά με τον στρατηγό καταπονομή Βιτάλη. Καλημέρα και στην Ελένη τη Βιτάλη. Τουλάχιστον μήνυση για δυσφήμιση του ονόματος. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε λίγο. Γιατί παρακολούθησα χτες όλη την ημέρα. Ρε εσύ στρατηγέ. Ρε εσύ στρατηγέ. Καταπονομή.
Βγαίνετε και κάνετε live κάθε μέρα. Ζητάτε από τους Έλληνες να ξεσηκωθούν. Ζητάτε από εδώ, ζητάτε από εκεί να κατέβετε να κάνετε μια διαδήλωση διαμαρτυρίας την οποία εσύ τη βάφτισες, Εθνοσυνέλευση, θα τρίζουν τα κόκαλα του Καποδίστρια. Ξέρεις ότι έχουμε χούντα αυτή τη στιγμή, χειρότερο από χούντα στην Ελλάδα. Το ξέρετε. Και θέλετε να κάνετε μια μάζοξη. Και δεν έχετε μπει εσείς ούτε καν στη διαδικασία να ενημερώσετε τις αρχές για το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Και σας βγάζουν με τις λαλακίες που λέτε για πυροσβεστήρες, για ομάδες που θα κινηθούν, πώς θα κινηθούν. Σας βγάζουν, όπως ήταν αναμενόμενο να σας βγάλουν, απαγορευτικό. Και εξακολουθείτε να λέτε αυτά τα οποία λέτε. Είστε υπεύθυνοι για το ξύλο που έφαγαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι παραμυθιάστηκαν από εσάς. Και είναι τραγικό αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση απέναντι στις Έλληνες πολίτες σε γενικές γραμμές. Αλλά είναι δυνατόν και πρέπει εμείς τώρα να βγούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα για τις δικές σας χαζομάρες. Για τις δικές σας χαζομάρες. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν, οι άνθρωποι οι οποίοι έφαγαν ξύλο, το έφαγαν επειδή άκουσαν εσάς. Ντροπή. Ντροπή. Πραγματικά, έχει έρθει η ώρα. Δεν θα πω για συλλήψεις, δεν θα πω αν ήταν εκεί, ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Ούτε, δηλαδή, λέγατε ψέματα στους Έλληνες θες, επειδή το παρακολουθούσα από νωρίς. Ήτανε το ραντεβού για τις 12 η ώρα στο Σύνταγμα. Για τις 12 η ώρα το ραντεβού ήταν στο Σύνταγμα. Και στις 11 η ώρα κάθε Κυριακή έχει την αλλαγή φρουράς. Στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και μαζεύεται πλήθος τουριστών για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Βγαίνατε και λέγατε ότι υπάρχει πλήθος κόσμου ήδη από τις 11. Και αυτοί ήταν οι τουρίστες. Ήταν οι τουρίστες. Χώρια το ότι οι τουρίστες ήταν περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι μαζεύτηκαν. Αλλά αυτοί οι οποίοι μαζεύτηκαν και έφαγαν ξύλο, μαζεύτηκαν γιατί παραμυθιάστηκαν από κάποιους ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ντροπή. Ντροπή να παραμυθιάζετε κατά αυτόν τον τρόπο τους Έλληνες απλά και μόνο γιατί θέλετε να έχετε 10, 15, 20, 30 χίλιους νοματέους να σας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Για να αλλάξει αυτό το χάλι, για να αλλάξει αυτό το καρκίνωμα το οποίο διοικεί και διαφεντεύει τον τόπο, χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται σχέδιο. Ντροπή. Πραγματικά δηλαδή ντροπή. Εθνοσυνέλευση και τρίχες κατσαρές. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Καποδίστρια, στρατηγέ. Και θέλω να μου πείτε, τελικά, τι χρώμα είχε το μπρελόκ από τα κλειδιά της Βουλής που πήρατε. Α, συγγνώμη, τη Βουλή την είδατε από απόσταση. Στα 500 μέτρα μακριά. Οι τουρίστες που πήγαν να δουν την αλλαγή της προεδρικής φρουράς, πιο κοντά από εσάς έφτασαν στη Βουλή. Οι τουρίστες. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα πρέπει να βγείτε και να ζητήσετε συγγνώμη στους Έλληνες που τους παραμυθιάσατε. Με όλα αυτά τα οποία λέγατε. Και εσείς οι οποίοι βγαίνατε εδώ πέρα και κράζατε, απλά και μόνο για να κάνετε θόρυβο, γιατί παραμυθιαστήκατε, αυτό θέλω να πιστεύω, εκτός αν ήσασταν από τους διοργανωτές, θα πρέπει να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά και να αναθεωρήσετε πράγματα τα οποία έχετε στο μυαλό σας για το πώς μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, μπορεί. Πώς. Όχι με μαγικά ραβδιά, πάντως. Η Ελλάδα αλλάζει με δουλειά. Η Ελλάδα δεν αλλάζει
με δράκους, φτερά και φωτιές. Και εθνοσυνελεύσεις, τάχαμ δήθεν θα πάμε να πάρουμε τα κλειδιά της Βουλής. Πείτε μου τι χρώμα είχε το μπρελόκ με τα κλειδιά της Βουλής που σας δώσανε. Δεν σας δώσανε. Τότε βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη. Βγείτε να απολογηθείτε στους Έλληνες, οι οποίοι φάγανε ξύλο για τις δικές σας εξυπνάδες που λέγατε, τους Έλληνες οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία λειτουργεί, το ξέρουμε και το γνωρίζουμε, κατ' εντολή Μητσοτάκη. Δυστυχώς. Αλλά έτσι λειτουργούν. Όταν λοιπόν φωνάζουμε εδώ πέρα στον Focus FM 103,6 ότι το σύστημα αλλάζει μόνο μέσα από το ίδιο σύστημα και τα παραθυράκια τα οποία υπάρχουν και σου επιτρέπουν να το αλλάξεις, δεν μπορώ εγώ να δέχομαι κριτική από τον κάθε φαντασμένο εθεροβάμωνα ο οποίος μου λέει ότι θα πάμε εκεί, θα είμαστε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια και στο τέλος ήτανε 1000 νοματέοι. Μέχρι και τα κανάλια, γι' αυτό σας λέω ότι πραγματικά είναι δάκτυλος Μητσοτάκη να διαλύσει τον πατριωτικό χώρο. Δάκτυλος Μητσοτάκη να διαλύσει τον πατριωτικό χώρο. Μέχρι τα κανάλια κάνανε αναφορά γι' αυτό και λέγανε ότι είχε 2-3 χιλιάδες άτομα. Ποια 2-3 χιλιάδες άτομα, ρε. Τα κανάλια τα οποία όταν μαζευόμασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, 15.000 άτομα δεν λέγανε τίποτα. Ή αν λέγανε, λέγανε ότι ήμασταν 800. 800 να είναι η ώρα σας. Σαν δεν ντρέπεστε. Δυστυχώς δεν υπάρχει σοβαρότητα. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα, πρέπει εμείς που αντιμετωπίζουμε σοβαρά την υπόθεση που λέγεται ελευθερία για την Ελλάδα, να ξεπλύνουμε τις βλακίες που έκαναν κάποιοι. Και δεν είμαστε ενάντια στο να κατεβαίνουμε και να διαμαρτυρόμαστε, τουναντίον. Έκθεση έχουμε μπροστά μας. Στους δρόμους θα είμαστε, η οικογένεια του Focus FM. Μαζί με τους πολίτες, να διαμαρτυρηθούμε. Να τους κάνουμε να μην περάσουν καλά εδώ πέρα, να μην έρθουν για Dolce Vita στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν θα πούμε τίποτα να πάρουμε τα άρματα. Δεν θα πω θέλω να πάω στην έκθεση και να τους πω δώστε μου τα κλειδιά να κλειδώσω το Βελίδιο. Γιατί θα φάω ξύλο και θα φάω και χημικά. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε αγώνες για να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Για να καταλάβει ότι η πυρηνική δύναμη, η μία πυρηνική δύναμη που έχει στα χέρια του είναι η ψήφος. Με όλα τα κακά της ψήφου από πίσω. Με όλο το σύστημα το οποίο έχει τόσο βαθιά πλοκάμια που κερδίζει και με την αποχή, κερδίζει και με τα λευκά, κερδίζει και με τα άχυρα, άκυρα, άχυρο έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, κερδίζει και με την οθεία, κερδίζει και με τους δημοσκόπους, οι οποίοι πραγματικά ασκούν πλήση εγκεφάλου στους Έλληνες πολίτες μέσα από τα κανάλια. Αλλά αν πάμε να εκφραστούμε μαζικά στην κάλπη, τότε όλοι αυτοί θα φύγουνε. Πώς διώξαμε τον Μπακογιάννη? Νόμιζαν ότι θα βγει περπατώντας και πήρε τα παπούτσια του και έφυγε. Και δεν είναι μόνο ο Μπακογιάννης. Και άλλες κυβερνητικές επιλογές στις τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές πήγανε σπίτια τους. Τι έπαθε ο... Ποιος ήτανε, ο Χαρδαλιάς, ποιον είχε κατεβάσει στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον κατεβάσει, νομίζω το Χαρδαλιά κατέβασε, στη θέση του Πατούλη. Τι έπαθε. Ντροπή. Ντροπή, τι να πω, πραγματικά ντροπή. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι όταν εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι το μυαλό τους το έχουν για μερικά like και να έχουν followers στο διαδίκτυο, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όταν εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι είναι οπορτουνιστές και θέλουν να μας παραμυθιάσουν για ίδιον όφελος ή γιατί κάποιος άλλος τους έχει βάλει και τους δίνουμε αξία, τότε τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και αυτό δεν ισχύει για αυτούς οι οποίοι, δεν ισχύει μόνο για αυτούς οι οποίοι βγήκαν να διοργανώσουν αυτή την εθνοσυνέλευση. Γενικότερα, να προσέξουμε ποιους εμπιστευόμαστε. Σε ποιους δίνουμε τη δυνατότητα
να κάνουν πράγματα για τη ζωή μας. Πόσο καιρό έχει που φωνάζει εδώ πέρα για αυτό το φίδι, το φιδία, το Κύπριο που τον ψήφισαν επειδή ήταν YouTuber, influencer και τον έβαλαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Πόσο καιρό έχει που φωνάζω. Πόσο καιρό έχει που φωνάζω. Και μου την πέφτουνε οι απολιτικ Ούγγανοι που τον ακολουθούν και μου λένε μην πιάνεις τον φιδία, λέει στο στόμα σου. Σιγά να μην σας φοβηθώ. Ξέρετε τι είπε πάλι αυτό το φίδι. Αυτό το φίδι ο φιδίας. Ξέρετε τι είπε. Κώστα, βάλε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο φιδίας. Ο Κύπριος φιδίας για την Κύπρο. Δώστε λίγο βάση. Είναι λίγα δευτερόλεπτα. Ακούστε τον. Δεν είναι πιο εύκολο όμως να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα και να πάνε στη χώρα τους. Δεν ξέρω αν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Επειδή δεν ξέρω αν είναι λογικό με τα δεδομένα που έχουμε. Εν πρέπει να το λάβεις και μέρος το τι θέλουν. Έλα να κάνεις ό,τι θέλουν. Εν πρέπει να το λάβεις μέρος το τι θέλουν οι Τουρκοκύπροι. Να λάβουμε υπόψη μας, ούτε να μιλάει δεν ξέρει. Ούτε να μιλάει δεν ξέρει αυτό το όρθιο δίποδο κενό YouTuberάκι, influencer. Ούτε να μιλάει δεν ξέρει. Και τον βάλατε, τον ψηφίσανε τα αδέλφια μας στην Κύπρο. Ρε παιδιά, καλημέρα στην Κύπρο. Αλλά αυτό είναι ντροπή που κάνατε. Και να σας λέει, δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι θέλουν οι Τουρκοκύπροι. Δεν είναι λογικό, λέει, να ζητάμε να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής. Ο Κύπριος. Ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πού τους βρήκατε όλους αυτούς τους εφιάλτες και τους εμπιστεύεστε. Πού τους βρήκατε. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν θα βρέξει ξύλο με το τουλί μου στην έκθεση, αλλά δεν μασάμε από το ξύλο, να ξέρεις. Δεν είναι θέμα το ξύλο. Το ξύλο είναι ξύλο. Τα δακρυγόνα είναι δακρυγόνα. Οι αγώνες είναι αγώνες. Αλλά το θέμα είναι να μην πηγαίνουμε παραμυθιασμένοι. Στις πρέσπες δεν πήγαμε γιατί πιστεύαμε ότι άμα θα πάμε εκεί θα καταφέρουμε να το σταματήσουμε. Πήγαμε εκεί γιατί είμαστε Έλληνες. Και πήγαμε εκεί για να τους δείξουμε ότι είστε προδότες. Και πήγαμε εκεί για να φωνάξουμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, ό,τι και να κάνουνε. Τους αγώνες που δώσαμε εδώ πέρα για την περίοδο του κορονοϊού και τα εμβόλια και τις μάσκες και τις υποχρεωτικότητες, τους δώσαμε γιατί θέλαμε να τους δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Όχι γιατί πιστεύαμε ότι άμα μαζευτούμε 15, 20 χιλιάδες, 30 χιλιάδες, 1 εκατομμύριο κόσμος την άλλη μέρα θα γυρνούσαν οι υγειονομικοί στη δουλειά τους. Όχι. Τους αγώνες τους δίνεις για να δώσεις τον αγώνα γιατί είσαι Έλληνας, γιατί το έχεις γραμμένο στο DNA σου. Και το πράγμα είτε αλλάζει με τις εκλογές, είτε αν αλλάξει αλλιώς θα πρέπει να χυθεί αίμα και εμείς δεν είμαστε υπέρ του αίματος. Δεν είναι δυνατόν να μου μιλάτε για όπλα και για αίμα. Δεν είναι δυνατόν. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Ερμές είναι στην κονσόλα του ήχου, επέστρεψε. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω για το κλειδί που πήρανε. Δεν με έχουν ενημερώσει τι χρώμα ήταν το μπρελόκ που έχουν πάρει. Με ρωτάτε πάρα πολύ. Το ρώτησα και εγώ, δεν έχω λάβει απάντηση. Κωστή λέει: Πες στο Στέφανο, τι γυμναστική κάνεις με την μπριζόλα της σταυλίσκια που φάγαμε. Έφαγες μπριζόλα της σταυλίσκια, ε. Καλώς είσαι. Για σένα ήταν το μήνυμα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλή χρονιά της Ορθοδόξου Πίστεως. Καλές ραδιοφωνικές εκπομπές, λέει Φωτουλίτσα. Φωτουλίτσα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλημέρα, Στέφανε, καλή εβδομάδα. Άραγε η κυρία Ρούλα θα σε καλέσει να μας πει τι χρώμα τελικά έχει τον πρόλογο του Μαξίμου. Δεν το βλέπω, γιατί μάλλον δεν το πήρε η κυρία Ρούλα στο χέρια της. Εύχομαι δηλαδή να μην έχει φάει και ξύλο και χημικά. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν πολύ ακούγεσαι στο YouTube. Είναι χαμηλός ο ήχος. Σε ευχαριστώ. Τσέκαρε το Κώστα μου, σε παρακαλώ, πώς ακούγεται. Να βγει η κυρία Ρούλα, λέει, να μας πει για την συνέλευση. Ποια συνέλευση? Σε συνέλευση πολυκατοικίας περισσότεροι θα είχαν μαζευτεί. Κάθε, τι λες, για κάθε 400 Έλληνες μία ανεμογεννήτρια, αυτό θα πει ανάπτυξη. Φανταστικά, φανταστικά. Καλημέρα και στον Ματθαίου, καλημέρα και στον φίλο τον Τσελεπάκη από Λευκοσία, λέει. Απλά τώρα ξέρουμε τον απόλυτο αριθμό κρετίνων που ψηφίσανε τον άνθρωπο αυτό. Αδελφέ μου Τσελεπάκη, πες μου λίγο πόσοι τον ψηφίσανε, πόσοι τον ψηφίσανε. Εγώ θα πω ότι είναι παραμυθιασμένοι και άνθρωποι οι οποίοι είναι απολιτικ. Το σύστημα
Δεν αλλάζει με εκλογές, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Άκου τώρα, λέει ο Τζόρτζ. Το σύστημα δεν αλλάζει με εκλογές, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αλλάζει μόνο με ανυπακοή. Ούτε αίμα, ούτε κόμματα, ούτε από κόμματα. Όλα στηρίζονται στη συνένεση. Έτσι δουλεύουν οι Εβραίοι. Τι σου φταίνε τώρα, για πες. Ναι. Σου βάζουν ένφια, τον πληρώνει. Συνένεση, συνενείς. Καλά να πάθεις. Άκουσε με λίγο, Γιώργο. Θα μιλήσουμε σοβαρά ή θα μιλάμε θεωρητικά. Κάποια φορά, δηλαδή, να το αποφασίσουμε να μιλήσουμε σοβαρά ή να μιλήσουμε θεωρητικά. Άντε, δεν πληρώνει ένα μήνα έμφυα. Δεν πληρώνει δύο μήνες έμφυα. Δεν πληρώνει τρεις μήνες έμφυα. Κάποια στιγμή θα σου έρθει. Δεν θα μπορεί να πάρει το φορολογική ενημερότητα. Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Αν πει ότι εγώ θα πάω. Αν ξαφνικά αρχίσουν 2 εκατομμύρια Έλληνες να μην πληρώνουν, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το βλέπω το συγκεκριμένο να γίνεται. Εγώ συμφωνώ με την ανυπακοή. Ανυπακοή κάνω κι εγώ. Ταυτότητα δεν έβγαλα. Εμβόλια δεν έκανα. Μάσκες δεν ήθελα, μηνύματα δεν έστελνα. Προσπαθώ να μην αγοράζω αυτά τα οποία μας λένε. Προσπαθώ τα παιδιά μου να τα περάσω λίγο το ίδιο σκεπτικό. Προσπαθώ. Ανυπακοή είναι αυτό. Αλλά το σύστημα σου δίνει ένα όπλο να το εκμεταλλευτείς. Που λέγεται ψήφος. Εφτάνει όμως. Όλο αυτό το παραμύθι. Ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα με τις εκλογές. Έχεις πάει να ψηφίσεις μία φορά, ρε Γιώργο. Μία φορά να πάνε οι Έλληνες και να ψηφίσουν 90%. Να καθαρίσουν οι εκλογικοί κατάλογοι για τους πεθαμένους, να το απαιτήσεις να καθαρίσουν οι εκλογικοί κατάλογοι για τους πεθαμένους και να πάει να ψηφίσει το 90% των Ελλήνων. Να δούμε λίγο πόσα πει διαβάζει ο Σάκος. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Ελλάδα. Η κυρία που σε κατηγορούσε που είναι. Α, δεν είναι θέμα με κατηγορούσε. Τον περίμενε, λέει, καημένη και δεν πήγε, λέει, να πάρει το κλειδί. Τον περίμενε η Σακελαροπούλου, τον περίμενε, ναι, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έφτασε ούτε καν κοντά. Καλημέρα, Στέφανε, Γιώργος από Αθήνα. Τη ΣΑΕΚ ήταν, λέει, τον μπριλόκ. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γεια σου και σε σένα, Σουλτάνα. 70.000 ψήφους, από ό,τι είπαν εδώ τα συστημικά μέσα. 70.000 ψήφους πήρε αυτό το κουπούκι, το ανθεληνικό. Το ανθεληνικό κουπούκι. 70.000 ψήφους. Εντάξει. Είμαστε, ρε παιδιά, σε μια χώρα, για να το καταλάβουμε λιγάκι. Για να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Είμαστε σε μια χώρα που αυτοί οι ελληνόφωνοι, γιατί οι Έλληνες δεν είναι, που κυβερνούν τον τόπο, δεν θέλουν τους Έλληνες. Δεν θέλουν Έλληνες οι οποίοι να μην φοβούνται τίποτα, ρε παιδί μου. Θέλουν Έλληνες φοβισμένους. Και δεν χάνουν την ευκαιρία να μας φοβήσουν. Την προηγούμενη εβδομάδα εδώ ήμασταν και λέγαμε όλοι μπράβο το παλικάρι, το 38χρονο, τον Αχιλλέα, που έπιασε τον άλλο να τον επίδοξο βιαστή, σε σημασμένο, που ήθελε να βιάσει με την απειλή ενός μαχαιριού, δήθεν έλεγε ότι έχει μαχαίρι, μια κοπέλα μέσα στη θάλασσα, και τον έβαλε έξω και του ξεσκόνησε τα μούτρα. Και του λέγαμε μπράβο, μπράβο λε παλίκαρε. Και τώρα έρχεται εσείς η δικαιοσύνη, αυτεπάγγελτα, και τον διώκει ποινικά. Για κακούργημα. Τον 38χρονο που έσωσε στη Σαλαμίνα την 20χρονη κοπέλα από τον επίδοξο βιαστή, έρχεται το σύστημα και τον διώκει ποινικά για κακούργημα. Αυτεπάγγελτα. Αυτό το θαραλέο το παλικάρι, το 38χρονος Αχιλλέας, που γλίτωσε την κοπέλα από τα χέρια του επίδοξου βιαστή, το διώκουνε, λέει. Γιατί παραβίασε τον νόμο. Τι να περιμένουμε τώρα εμείς από αυτούς, ρε. Δηλαδή, το ούνα μου χαθείτε που θέλω να φωνάξω είναι λίγο. Λίγο. Μόνο σε μια χώρα η οποία είναι απολύτως υποτελής. Μια υπόδουλη αποικία. Μόνο σε μια υπόδουλη αποικία οι νόμοι στρέφονται εναντίον του γηγενούς πληθυσμού. Όπως σας είπα, προφανώς, προφανέστατα, οι Έλληνες πολίτες, οι πραγματικοί Έλληνες, που δεν φοβούνται, όχι για τους ραγιάδες νεοέλληνες, οι πραγματικοί Έλληνες ενοχλούν τους ελληνόφωνους πολιτικούς δικτάτορες και μας λένε ξεκάθαρα ότι όποιος αντιδράει, αγοράκια και κοριτσάκια, όποιος αντιδράει θα πηγαίνει κάγκελο. Θα σας βάζουμε μέσα. Δεν θέλουμε ανυπάκους, μας λένε. Εμείς θα είμαστε ανυπάκουοι. Θα είμαστε ανυπάκουοι. Και ναι, θα προστατέψουμε τα κορίτσια μας, θα προστατέψουμε τα αγόρια μας, θα προστατέψουμε τις περιουσίες μας με κάθε κόστος. Είναι δυνατόν, ρε, εσείς να διώκετε ποινικά ο άνθρωπος ο οποίος έσωσε
Δηλαδή, βάλτε λίγο. Να σας πω δύο ειδήσεις, τις οποίες επίσης τις σχολιάσαμε την προηγούμενη φορά. Και θέλω να τις βάλετε δίπλα-δίπλα με την είδηση ότι διώκεται ποινικά ο 38χρονος που έσωσε από βιασμό μια κοπέλα στη Σαλαμίνα. Εντάξει, έχουμε αυτή την είδηση. Και θα σας πω και άλλες δύο ειδήσεις, τις οποίες επίσης σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ελεύθεροι αφέθησαν τρεις Πακιστανοί που βίασαν μια 19χρονη κοπέλα στη Μύκονο. Ελεύθεροι αφέθησαν οι δύο Σουδανοί που επιχείρησαν να βιάσουν μια 19χρονη κοπέλα στην Κρήτη. Πείτε μου εσείς τώρα πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα να υπάρχουν αυτές οι τρεις ειδήσεις. Οι δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση βιαστών και επίδοξων βιαστών και η μία που έχει να κάνει με την ποινική δίωξη για κακούργημα ανθρώπου ο οποίος έσωσε από ελληνόφωνο δίποδο τέρας που ήθελε να βιάσει μία 20χρονη κοπέλα. Ελάτε και πείτε μου εσείς, εξηγήστε μου πώς μπορεί να γίνεται αυτό. Μισούν τους Έλληνες. Μας θέλουν φοβισμένους. Και μισούν την Ελλάδα. Και το ότι μισούν την Ελλάδα φαίνεται σε πάρα πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά θέματα. Ξέρετε τι έλεγε ο Μητσοτάκης για τη συμφωνία των Πρεσπών? Τι έλεγε? Ότι είναι μια κακή συμφωνία για την Ελλάδα, έλεγε. Ναι. Και τι έχει κάνει για να την ακυρώσει αυτή την προδοτική συμφωνία? Τι έκανε ρε εσύ Μητσοτάκη να ακυρώσει αυτή την προδοτική συμφωνία και μας γλεντάνε οι ξυπόλοιτοι γείτονες με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο? Το καινούριο το μάθατε? Κώστα μου το έμαθες το καινούριο? Ξέρεις ποιος εξοπλίζει δωρεάν, παρακαλώ? Δωρεάν. Ποιος εξοπλίζει δωρεάν με στρατιωτικό υλικό τους Σκοπιανούς? Ξέρεις ποιος? Η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, φίλες και φίλοι, εξοπλίζει πλέον, και αυτό είναι ένα ανδιαφυσβήτητο γεγονός, τους Σκοπιανούς ψευτομακεδόνες. Δωρεάν. Και θα έλεγε κανείς, με κυβέρνηση Μητσοτάκη, τι πιο φυσιολογικό να συμβεί? Τι πιο φυσιολογικό να συμβεί? Με κυβέρνηση Μητσοτάκη διώκεται ποινικά ο 38χρονος, ο οποίος έσωσε μια κοπέλα από βιασμό. Με κυβέρνηση Μητσοτάκη οι Τούρκοι εξοπλίζουν τους Σκοπιανούς ψευτομακεδόνες εντελώς δωρεάν. Με κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε 40 ανεμογεννήτριες ανά Έλληνα, μία ανεμογεννήτρια ανά 40 Έλληνες πολίτες. Τι πιο φυσιολογικό να συμβεί? Με κυβέρνηση Μητσοτάκη θα σταματήσουμε να τρώμε κρέας γιατί οι αγελάδες παίρνονται και κάνουν κακό στην ατμόσφαιρα και θα τρώμε μπριζόλες εκτυπωμένες και φρικασέ από ακρίδες. Τι πιο φυσιολογικό να συμβεί? Ακούστε λίγο το ρεπορτάζ. Οι Τούρκοι εξοπλίζουν τους Σκοπιανούς και εσείς εκεί στα συστημικά μέσα. Φτάνει ρε εσείς με αυτό το Βόρεια Μακεδονία. Ποια Βόρεια Μακεδονία ρε? Ποια Βόρεια Μακεδονία? Μας γλεντάνε διαρκώς οι Σκοπιανοί, η Βαρντάσκα. Και εσείς Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Άντε από εκεί ρε Βόρεια Μακεδονία. Κανονικά αυτά τα ηχητικά πρέπει να τους βάζουν και μπιπ. Να μην ακούγεται το Βόρεια Μακεδονία. Ούτως ή άλλως προδοτικό είναι. Ήταν, είναι και θα είναι. Μακεδονία είναι μία. Και είναι Ελλάδα. Και ξέρω ότι το πιστεύουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και οι φίλοι μας στην Κύπρο και οι φίλοι μας στην Κρήτη και οι ακροατές μας στην Αθήνα και οι ακροατές μας στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, παντού. Στα νησιά μας, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, από το βορρά μέχρι το νότο. Αλλά έχουμε μπλέξει με ελληνόφωνους πολιτικούς δικτάτορες οι οποίοι δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Δώσε το ρεπορτάζ, Κώστα. Λεπτομέρειες σχετικά με την αμυντική συμφωνία Άγκυρας και Σκοπίων θα μας ενημερώσει ο Νίκος Νανούρης. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Πράγματι, λοιπόν, σε μια στρατηγική και συμβολική κίνηση προχωράει η Άγκυρα, κάνοντας δωρεάν στρατιωτικού εξοπλισμού τη Βόρεια Μακεδονία σε μια τελετή που έλαβε χώρα έστω Σαββατοκύριακο στα Σκόπια. Το συγκεκριμένο πακέτο, λοιπόν, που παραχωρεί δωρεάν η Άγκυρα τη Βόρεια Μακεδονία, περιλαμβάνονται drones, εξοπλισμός επικοινωνίας, γυαλιά νυχτερινής όρασης και εξοπλισμός Ranger. Πάρα είναι μια ωραία κρίση που αποτυπώνει περίτρανα τις επιδιώξεις που έχει η Άγκυρα στα Βαλκάνια. Ενώ ο τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπου για παράδειγμα... Ο Πατερούλης, ο Ερντογάν θέλει να είναι ο Πατερούλης στα Βαλκάνια. Τι έχει κάνει ο Ερντογάν? Έχει κυκλώσει την Ελλάδα, ρε, το καταλαβαίνετε. Ο Βρωμότουρκος έχει κυκλώσει την Ελλάδα. Έχει κάνει η τάχητα κοιμιάση εκείνων ταβαντζής των Σκοπιανών, τάχητα κοιμιάση εκείνων ταβαντζής του Ράμα, τάχητα κοιμιάση
από κάτω με τη Λιβύη, τώρα θα τα κοιμιάζει και με την Αίγυπτο. Και στη μέση είναι η Ελλάδα. Έχει κόψει, σπάσει την ένωση που θα μπορούσαμε να έχουμε με την Κύπρο μέσα ο ΑΟΣ. Δεν μας αφήνει να κάνουμε εξορίξεις. Και το παίζει το αφεντικό. Γιατί έχει στις πλάτες του την Αμερική. Και με τον Τραμπ, να ξέρετε, θα είναι χειρότερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ερντογάν. Γιατί ο Τραμπ έχει συμφέροντα στην Τουρκία. Και έχει και πολύ καλές σχέσεις με τον Τραμπ, ο Ερντογάν. Για να μην παραμυθιαζόμαστε ότι θα έρθει ο Τραμπ και αμάν και τι. Τίποτα δεν θα γίνει. Ο καθένας είναι για τον πισινό του. Οι Γερμανοί ετοιμάζουν απελάσεις. Θα διώξουν παράνομες ερχόμενους. Πού θα τους πάνε? Στην αποθήκη της Ευρώπης. Η Ελλάδα τι είναι? Η αποθήκη της Ευρώπης. Αποθήκη ψυχών. Η Ελλάδα τι άλλο είναι? Η μπαταρία της Ευρώπης για τις ερμογεννήτριες. Τώρα θα γίνει και το νεκροταφείο της Ευρώπης για να θάβουμε εδώ πέρα. Αφού ούτως ή άλλως μετά το πέρας της ζωής των ερμογεννητριών τις θάβουν σε τριτοκοσμικές χώρες. Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Γιατί έτσι τη συμπεριφέρονται. Όχι γιατί είναι ουσιαστικά. Και δεν θέλει ο Μητσοτάκης να μιλάμε. Και μας κυνηγάει εδώ στον Focus FM με πρόστιμα. Ρεζίλοι έχουμε γίνει. Δημοσίευμα της Le Figaro. Είδες τη ώρα που το είπα. Γιατί η Le Figaro είναι από. Από πού είναι, αγόρι μου? Από πού? Άνοιξε, μην τρέπεσαι, ρε. Γαλλία, δεν είναι. Γαλλία, αδελφέ μου, εκεί. Απαγή. Απαγή. Ολυμπιακούς αγώνες, είδες. Μπράβο στα παιδιά μας. Μπράβο στα παιδιά μας από τους Παραολυμπιακούς. Στους Παραολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι αγωνίζονται και δίνουν. Έβλεπα προχθές δηλαδή και μπράβο, για να μην διαμαρτυρόμαστε εμείς που έχουμε, ξέρω εγώ, τα όποια προβλήματα έχουμε. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν σοβαρότατα και κινητικά και άλλα προβλήματα υγείας μέσα από την αναπηρία τους, δίνουν μήνυμα ζωής. Βέβαια, να πω και το άλλο, ότι ακόμα και στους Παραολυμπιακούς, ο ιός woke, ο ιός ΛΟΑΤΚΙ έχει παρισφρήσει και εκεί. Έχουμε έναν άντρα που το παίζει γυναίκα, transsexual. Άντρα που αγωνίστηκε, δεν ξέρω, το έχω παρακολουθήσει, σε αγώνες ταχύτητας του Παραολυμπιακού Παρισιού. Μέχρι και εκεί. Έρχεται λοιπόν η γαλλική εφημερίδα, μία από τις πιο μεγάλες εφημερίδες στον κόσμο, η Le Figaro, και λέει ότι οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί 222%, Κώστα, ακούς. 222%. Και την ίδια ώρα η ίδια εφημερίδα στο ίδιο άρθρο δίνει συγχαρητήρια και επαινεί την Τζόρτζια Μελόνι, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, η οποία μείωσε κατά 65% τις ροές. Μείωσε. Ενώ η Αθήνα και η Μαδρίτη δεν τα πάνε καθόλου καλά. Αλλά και εδώ πρωταθλητές είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Δεν τα λέω. Δεν φωνάζουμε εδώ πέρα στο Focus FM. Δεν λέμε συνέχεια για τις αυξανόμενες ροές. Αλλά ο Μητσοτάκης τα κάνει όλα καλά. Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Κάπου όπα. Κάπου φτάνει. Δεν πάει άλλο. Έχουμε πολύ δυνατά θέματα σήμερα, να ξέρετε, και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Για αυτά τα θέματα, για το ψόγο της Le Figaro στην Αθήνα, θα μιλήσουμε σε πολύ πολύ λίγη ώρα με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο από το ECR και την Ελληνική Λύση, που τον έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη σήμερα στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Γάκη, τον γιατρό μας, για το παρασκήνιο αυτής της απόφασης, θετικής απόφασης δικαιοσύνης, και πώς φτάσαμε εκεί, για να μην παραμυθιαζόμαστε ότι κάποιοι τάχαμ δήθεν έκαναν κινήσεις σωστές και φτάσαμε στο μπλόκο που έδωσε η δικαιοσύνη στη δημιουργία φροντιστηρίου για τη μακεδονική γλώσσα. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γάκη να μου αναλύσει, γιατί τον είδα ότι ανέβασε κάποια γραφήματα σχετικά με τη θνησιμότητα. Συνέκρινε θνησιμότητες σε διαφορετικές χώρες. Ποια είναι τα συμπεράσματα ενός έμπειρου γιατρού και τι ανάλυση κάνει βάσει αυτών των γραφημάτων, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Είναι οι θνησιμότητες, συγκρίνει η Ελλάδα, συγκρίνει η Αμερική, συγκρίνει η Αυστραλία, διαφορετικές χώρες μεταξύ τους. Παράλληλα,
πώς έχει συμπεριφερθεί η εθνισμότητα. Ποια είναι τα συμπεράσματα. Τι λέει το έμπειρο μάτι του γιατρού Δημήτρη Γάκη, ο οποίος το έχει και πάρα πολύ με τη στατιστική. Επίσης, έχουμε μια σοβαρή καταγγελία η οποία θα γίνει σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής και μπορεί να αφορά μια οικογενειακή διαμάχη με κάποιες διαφορές για ένα κτίσμα μεταξύ δύο σπιτιών. Όμως δεν θέλω να μείνω στην κλειδαρότρυπα, παρά το γεγονός ότι εμπλέκονται κάποιοι επώνυμοι άνθρωποι, αλλά θέλω να μείνω στη συμπεριφορά της αστυνομίας στην προκειμένη περίπτωση εκεί στη Χαλκιδική, γιατί δεν μπορεί να επιτρέπεται ή να δίδονται εντολές. Και ποιος τις έδωσε, πρέπει να μας το πείτε. Αυτός ποιος έδωσε αυτές τις εντολές να μπουκάρουν στο σπίτι ανθρώπων 2,5 ώρα το βράδυ, 2, 2 και 4 το βράδυ, παρουσία αστυνομίας, μπράβη, για να ρίξουν κάποια αυθαίρετη κατασκευή, κάποια κατασκευή. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση πάνω σε αυτό το θέμα, απλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται να γίνει μια τέτοια και να έχουμε βιοπραγία. Ο κόσμος πήγε στο νοσοκομείο. Θα ακούσετε εδώ πέρα ανθρώπους, θα ακούσετε μια γυναίκα η οποία πήγε στο νοσοκομείο εκείνο το βράδυ του Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια σοβαρή καταγγελία και επειδή εμπλέκονται, ξαναλέω, και επώνυμοι σε αυτή την υπόθεση και μια βουλευτίνα εμπλέκονται. Βάσει καταγγελίας, ξαναλέω. Ακούγεται το όνομα, τουλάχιστον. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, όχι για την κλειδαρότρυπα, δεν με ενδιαφέρει η προσωπική διαμάχη, αυτό αφορά τους ανθρώπους και έχει πάρει τη δικαστική οδό, αλλά σε επίπεδο, και γι' αυτό βγάζω αυτή την καταγγελία, σε επίπεδο συμπεριφοράς της αστυνομίας, θέλω να ρωτήσω ευθαρσώς τώρα, εάν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Ρητορικό το ερώτημα θα πείτε. Το θέτω. Η ώρα πήγε 9. Θα πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Τιμποτίτσι και θα επιστρέψω για να μπούμε στο χώρο των συνεδέξεων. Θα παρακαλέσω από όλους εσάς να κοινοποιήσετε, είτε μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μας βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα, στην οποία θα έβαζα ένα τίτλο σήμερα στην εκπομπή. Κώστα, θα βάλω ένα τίτλο. Αναζητώντας το χρώμα του μπρελόκ. Θα μπορούσε να ήταν διάφανο βέβαια. Τον μπρελόκ. Ναι, αν ήταν διάφανο, μα το πούνε. Θα μπορούσε. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Θα μπορούσε να ήταν διάφανο. Στη Βουλή τον μπρελόκ, ρε παιδιά. Γιατί ρωτάτε, τον μπρελόκ τη Βουλή. Θα το παίρνανε χθες. Αυτό είναι. Αυτό κάνουμε σήμερα. Δύο του μηνός. Είναι δύο του μηνός. Αναζητώντας το χρώμα του μπρελόκ. Καλό. Τι έφαγες, τι σ' άρεσε περισσότερο από αυτά που έφαγες. Τα θαλασσινά μου άρεσαν πολύ. Μπα, τι ναι, λες. Ναι. Του παγασιτικού ήταν, γιατί άμα ήταν του παγασιτικού. Άμα ήταν του παγασιτικού θα φανεί. Μπάτησε. Θα φανεί. Ναι. Τα θαλασσινά, αλλά, στα ναι. Ποδάκια, μύδια, τέτοια πράγματα. Τα χρυσοπληρώσαμε βέβαια, αλλά ήταν ωραία. Λεφτά υπάρχουν, ρε φίλε. Μα τι τώρα. Λεφτά υπάρχουν. Άντε για.